Απόλυτα. Και αυτό που θα ήθελα να κρατήσω από την κυρία Τζίβα είναι ότι δημιουργείται μια σύγχυση σε επίπεδο κατακαιρματισμένης νομοθεσίας από την πλευρά των συνεταιριστικών τραπεζών. Από την κυρία Μητροπούλου κρατάω την πολυνομία που αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που ενδεχομένως είναι και πιο έντονη στην λόγω κατηγορία συνεταιρισμών και το φαινόμενο του ισομορφισμού, δηλαδή το ότι κλείνει ο εν λόγω θεσμός προς την κατεύθυνση των ανωνύμων εταιρεών. Και από τον κύριο Κασαβέτη κρατώ το ζήτημα περί συνεταιριστικών αρχών που έθεσαν βέβαια και οι προηγούμενοι ομιλητές, οι προηγούμενες ομιλήτριες, όπου πρέπει να είναι η αρχή και το τέλος της συζήτησής μας. Δηλαδή, ένας νόμος γενικός για τους συνεταιρισμούς θα πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει έχοντας σαν βασικό του στόχο του πώς θα προστατεύσει περισσότερο τις συνεταιριστικές αρχές και όλα τα στοιχεία που καθιστούν ένα συνεταιρισμό διαφορετικό διακριτό από μια κεφαλοκρατική εταιρεία. Διότι η δική μου έτσι αντίληψη είναι ότι το γεγονός ότι έχουμε πολλούς ειδικούς διαφορετικούς νόμους χωρίς να έχουμε ένα γενικό κόρπους κανόνων που να θεσπίζει τι είναι συνεταιρισμός, να τον ορίζει, να τον προσδιορίζει και να έχει ένα κοινό άξονα, με αυτόν τον τρόπο αφήνουμε έρμεο το συνεταιριστικό θεσμό στο εκάστοτε Υπουργείο, στον εκάστοτε Υπουργό, χωρίς να υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς. Θα είμαι πολύ σύντομη, Γιώργο, εννοείται με διακόπτης, αν πάρω πολύ το λόγο. Άρα σήμερα το ελληνικό τοπίο, για να συνοψίσουμε, είναι κατακαιρματισμένο, δεδαλώδες και συνεχώς μεταβαλλόμενο, όπως ανέφερε πολύ σωστά και η κυρία Μητροπούλου για την περίπτωση των αγροτικών συνεταιρισμών. Από ένα γενικό λοιπόν νόμο, ποια ήταν η εξέλιξη της ελληνικής συνεταιριστικής νομοθεσίας? Περνάμε σε ειδικούς συνεταιριστικούς νόμους μόνο, και αυτό έχει σαν πρώτη επίπτωση τον κατακαιρματισμό της νομοθεσίας, αλλά προσέξτε, και τον κατακαιρματισμό της ίδιας της συνεταιριστικής ταυτότητας. Οι συνεταιρισμοί, γιατί λέμε ότι είναι δεδαλώδες στο πεδίο το νομικό? Εδώ σας κάνω ένα, τα αποτυπώνω σχηματικά. Έχουμε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες, πολλούς και διαφορετικούς νόμους για τις κατηγορίες αυτές και για τις επιμέρους κατηγορίες. Οι αποκλίσεις τώρα. Αν βάλουμε τους ειδικούς συνεταιριστικούς νόμους στο μικροσκόπιο και τους συγκρίνουμε μεταξύ τους, καταρχάς θα βρούμε αποκλίσεις από τη μία πλευρά, αλλά και συγκλίσεις από την άλλη πλευρά. Πάμε να δούμε λίγο τις αποκλίσεις. Πού αποκλίνει ο ένας νόμος από τον άλλο? Πλήθος ειδικών ορισμών περί συνεταιρισμών και απουσία ενός κοινού ορισμού. Προσέξτε, ο συνεταιρισμός έχει τον δικό του ορισμό. Οι ίδιοι συνεταιριστές με τη διακήρυξη του 1995 της ICA έχουν προσδιορίσει τι είναι συνεταιρισμός. Στην Ελλάδα όμως, στο δικό μας πλαίσιο, δεν έχουμε ένα κοινό ορισμό, αλλά έχουμε τόσους ειδικούς ορισμούς, όσοι και ειδικοί νόμοι. Σε απόλυτη αντίθεση, έχουμε έναν ορισμό για το τι είναι ανώνυμη εταιρεία, έναν ορισμό για το τι είναι ομόρυθμη εταιρεία, παρότι δεν έχουν τέτοιες κοινές αξιακές, κοινά τέτοια αξιακά πρόσημα. Το δεύτερο μας ζήτημα είναι ότι τους κατηγοριοποιούμε τους συνεταιρισμούς. Τους στριμώχνουμε σε συγκεκριμένα καλούπια, από τα οποία συχνά δεν χωράνε. Τι θέλω να πω? Εμποδίζεται λοιπόν μέσα από αυτή την κατηγοριοποίηση η επέκταση των δραστηριοτήτων τους πολύ συχνά. Παράδειγμα, οι ενεργειακές κοινότητες. Τι μας λέει ο νόμος? Η ενεργειακή κοινότητα ασχολείται μετά της ενέργειας. Μπορεί να επεκταθεί και στην αγροτική παραγωγή? Απάντηση. Δεν είναι σαφές, γιατί δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τον νόμο. Βλέπουμε λοιπόν αμέσως πως ο ίδιος ο ειδικός νόμος θέτει ένα φραγμό στο πεδίο στην επέκταση των δραστηριοτήτων του. Σύσταση. Διαφορετικές προθεσμίες σύστασης που οδηγούν σε μια άνεση μεταχείριση. Άλλη προθεσμία έχουμε για τους αστικούς συνεταιρισμούς, άλλη προθεσμία για τις ΚΙΝΣΕΠ, για τους ΚΙΣΠΕ κτλ. Γιατί να μπορούν να συσταθούν πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ταχύτητα, οι Α συνεταιρισμοί έναντι των Β? Δεν έχει κανένα λόγο, καμία αιτία αυτό. Διαφορετικές αρχές με την εποκτεία. Άλλη υποπτεύουσα αρχή στη μία κατηγορία, άλλη στην άλλη κατηγορία. Ενώ στην ουσία, στην πράξη, πάνω κάτω, τα εποπτικά τους καθήκοντα είναι ίδια. Αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα να έχουμε πλήρη αδυναμία συνολικής καταγραφής και παρακολούθησης του εν λόγω χώρου.
στην πολύ απλή ερώτηση πόσοι συνεταιρισμοί σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα, ένα νούμερο θέλουν. Πόσοι είναι αυτοί οι συνεταιρισμοί, να μην έχουμε καμία απάντηση. Φανταστείτε σε πιο περίπλοκες ερωτήσεις, όπως πώς είναι οι απασχολούμενοι, υπό ποιες συνθήκες απασχολούνται κτλ. Πώς λοιπόν να μπορέσουμε να παρέμβουμε ορθά για τη βελτίωση του πεδίου, αν δεν έχουμε καν εικόνα του μεγέθους του πεδίου αυτού, πολλά το μάλλον της δυναμικής του. Επόμενο ζήτημα. Σύσταση δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων μεταξύ ομοειδών συνεταιρισμών. Τι λέει ο κάθε ειδικός νόμος? Βεβαίως και μπορείς να φτιάξεις τα δικά σου, τις δικές σου οργανώσεις, ομοσπονδίες, ενώσεις, συνομοσπονδίες, αλλά κάνεις παιχνίδι μόνο μεταξύ ίδιων συνεταιρισμών, από την ίδια οικογένεια. Γιατί δεν υπάρχει γενική διάταξη που θα πει επιτρέπω στους συνεταιρισμούς ίδιων αλλά και διαφορετικών κατηγοριών να έρθουν και να συσπηρωθούν. Εμποδίζεται λοιπόν η διασυνεταιριστική συνεργασία που ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Φανταστείτε να θέλαμε να δημιουργήσουμε και έναν πανελλήνιο φορέα που θα εκπροσωπούσε τον συνεταιριστικό τομέα στο σύνολό του έναντι κυβερνήσεων, διεθνών και εθνικών φόρα. Ακόμη και να θέλαμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ερώτηση. Δεν μπορώ αύριο να συστήσω ένα σωματείο που να αποκαλείται πανελλήνιος φορέας. Μπορούμε και πανγαλαξιακό να συστήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εκ του νόμου θα αναγνωρίζεται ως τέτοιος σε ό,τι αφορά την εκπροσώπησή του σε πανελλήνιο επίπεδο. Και για τη διανομή πλεονασμάτων κερδών και του εναπομένοντος υπολείπου, αν μπαίνουμε σε διαδικασίες εκαθάρισης, εδώ άλλα ισχύουν στη μία κατηγορία, άλλα ισχύουν στην άλλη. Ορισμένες κατηγορίες συνεταιρισμού να απομακρύνονται πλήρως από τη συνεταιριστική ταυτότητα και επιτρέπουν, όπως ανέφεραν και οι ομιλητές οι προηγούμενοι, τη διανομή κερδών, άρα οι συνεταιρισμοί αποτελούν μία μορφή ακόμη κερδοσκοπικής εταιρείας. Στις άλλες περιπτώσεις όμως εξακολουθούμε να έχουμε μία στοιχειώδη προστασία της συνεταιριστικής ταυτότητας. Έτσι, μέσα από τον κατακαιρματισμό μπαίνει από το παράθυρο ο ισομορφισμός. Ο ισομορφισμός των συνεταιρισμών με τις ανώνυμες εταιρείες. Πολύ σύντομα θα αναφέρουμε ότι ο κατακαιρματισμός δεν αφορά μόνο το νομικό τοπίο, αλλά περνάει και στο συνεταιριστικό τοπίο, γιατί αν αφορούσε μόνο το νομικό τοπίο, η συζήτηση θα γινόταν μεταξύ νομικών και θα είχε έναν ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Έρχεται και μεταφράζεται και μεταφέρεται και στους ίδιους τους συνεταιρισμούς. Πρώτον, μη κωδικοποιημένο συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό τοπίο, τι σημαίνει για τους συνεταιριστές? Αβεβαιότητα, ανασφάλεια στις συναλλαγές και τους φέρνουμε στην δύσκολη και παχθή θέση να πρέπει να μεταβάλουν συνεχώς τα καταστατικά τους. Δεύτερο, αποκλίσεις και αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ειδικών συνεταιριστικών νόμων. Σε τι αποτέλεσμα οδηγεί στο συνεταιριστικό πεδίο? Σύγχυση ως προς τι ισχύει και τι όχι? Άνηση μεταχείριση, γιατί ορισμένες διατάξεις είναι πιο προνομίουχες για την Α κατηγορία συνεταιρισμών έναντι της Β. Και εν τέλει, αντί για την ενότητα, καλλιεργούμε ένα πνεύμα ανταγωνισμού μεταξύ των ίδιων των συνεταιρισμών. Τρίτο στοιχείο, απουσιάζουν οι δημόσιες πολιτικές για να προωθήσουν την ενότητα. Πώς έρχεται αυτό και επιδρά στο πεδίο? Απουσιάζει οποιαδήποτε συνεργασία, αφού δεν οθείται. Ίσα-ίσα ενισχύεται αυτή η διάσπαση μεταξύ των συνεταιρισμών. Πέρα από τις αποκλίσεις, υπάρχουν όμως και συγκλίσεις μεταξύ των ειδικών συνεταιριστικών νόμων. Και εδώ τι θα περιμέναμε? Από τη στιγμή που έχουμε ένα τόσο βαθύ κατακαιρματισμένο νομικό τοπίο, θα περιμέναμε να είναι ελάχιστες οι συγκλίσεις και τα κοινά σημεία. Εδώ όμως η απάντηση είναι διαφορετική από αυτή που περιμέναμε. Όχι μόνο έχουν κοινά στοιχεία, έχουν και κοινή δομή, κοινή διάρθρωση, και αν διαβάσετε το ένα νόμο δίπλα στον άλλον, θα νιώσετε ένα ντεζαβού, ότι κάπου το έχετε ξαναδεί αυτό. Έχουμε λοιπόν μια συστάδα διατάξεων που όχι μόνο είναι παρεμφερείς, αλλά πολλές φορές ο ένας νόμος χρησιμοποιεί αυτούσιες διατυπώσεις άλλου. Να λοιπόν μια πρώτη μαγιά κανόνων που θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση για ένα γενικό νόμο περί συνεταιρισμών. Από τη μία είδαμε ότι οι αποκλίσεις είναι προβληματικές σε μεγάλο βαθμό, από την άλλη έχουμε και συγκλίσεις. Και άρα δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση ο κατακαιρματισμός και πολλόδε μάλλον σε τέτοιο βαθμό που υπάρχει σήμερα. Πολύ σύντομα,
Αυτό συμβαίνει και σε άλλες εταιρείες, σε άλλες εταιρικές μορφές, στην ίδια ένταση και στον ίδιο βαθμό? Η απάντηση είναι βέβαια ένα σαφές όχι. Στη συνεταιριστική νομοθεσία τι είδαμε? Ότι έχουμε μόνο ειδικούς νόμους και ειδικές διατάξεις. Στη νομοθεσία, για παράδειγμα, περί ανωνύμων εταιριών, έχουμε μόνο γενικές διατάξεις και κατ' εξαίρεση έχει απολύτως εξαιρετικό χαρακτήρα να έχουμε ειδικές διατάξεις. Πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ρητά. Ρυθμός μεταβολών, συχνός και πυκνός στην περίπτωση των συνεταιρισμών, αργός στην περίπτωση των ανωνύμων εταιριών, με αποτέλεσμα να δημιουργεί μια ασφάλεια στις συναλλαγές. Βλέποντας και καταγράφοντας τις μεταβολές στην νομοθεσία μεταξύ ομορύθμων εταιριών, ανωνύμων εταιριών και συνεταιρισμών για το διάστημα 2000-2019, βλέπουμε ότι οι συνεταιρισμοί παίρνουν τη σκυτάλη, διότι έχουν τον υψηλότερο αριθμό μεταβολών έναντι των δύο άλλων εταιριών. Και επανέρχομαι βέβαια στο θέμα της εποπτείας. Στους συνεταιρισμούς έχουμε πολλά διαφορετικά μητρώα, δεν έχουμε καν εικόνα για το μέγεθος του τομέα, ενώ στις ανώνυμες έχουμε πολύ τακτοποιημένα τα πράγματα στο γεμί, με αποτέλεσμα να υπάρχει πάντα η δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής. Ερώτηση. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει μόνο ειδικούς νόμους περί συνεταιρισμών, χωρίς να έχει ένα γενικό νόμο περί συνεταιρισμών? Όχι. Δεν είναι η μοναδική. Αλλά ανήκουμε στη μειοψηφία. Τι μας δείχνει η διεθνής εμπειρία? Ότι ο Γενικός Συνεταιριστικός Νόμος αποτελεί το πιο συνηθισμένο μοντέλο συνεταιριστικής νομοθεσίας, παράλληλα με ειδικές διατάξεις ή και ειδικούς νόμους. Αλλά δεν είναι μόνο το πιο συνηθισμένο. Είναι και το προκρινόμενο μοντέλο συνεταιριστικής νομοθεσίας. Και ποιος το λέει αυτό? Πλειάδα διεθνών φορέων και οργανισμών. Η Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας και ακαδημαϊκοί κύκλοι, σημαντικοί όπως το ΣΚΕΓΟΛ που διαμόρφωσε τις αρχές Ευρωπαϊκού Συνεταιριστικού Δικαίου. Θα μείνω, για λόγω έλλειψης χρόνου, μόνο στο πρώτο. Τι ήρθε και είπε η Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση, η ICA, International Cooperative Alliance, το 1995, τι διακηρύσει πανηγυρικά? Τη συνεταιριστική κοινή ταυτότητα. Διακηρύσει λοιπόν πανηγυρικά ότι οι συνεταιρισμοί έχουν έναν ορισμό, κοινές αξίες και κοινές αρχές που τους ενώνουν, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ανήκουν, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται. Έχουν κάποια κοινά σημεία αναφοράς, κοινές προσλαμβάνωσης. Πώς αυτή η ενότητα που διακηρύχθηκε από τους ίδιους τους συνεταιρισμούς πανηγυρικά το 1995 μεταφράζεται νομοθετικά στην Ελλάδα? Η απάντηση είναι ότι δεν μεταφράζεται καθόλου. Το μήνυμα που θέτει η νομοθεσία είναι ακριβώς το αντίθετο της διάσπασης. Και θα κλείσω με τρία συμπεράσματα. Πρώτον, ότι ο κατακαιρματισμός της συνεταιριστικής νομοθεσίας δεν απαντάται με την ίδια έκταση και ένταση σε άλλες εταιρείες. Δεύτερον, δεν φαίνεται να είναι ούτε αναγκαίος αλλά ούτε ωφέλιμος για τους συνεταιρισμούς και την ανάπτυξή τους. Και απάντηση στον εν λόγω κατακαιρματισμό δεν μπορεί να είναι παρά μόνο η θέσπιση ενός γενικού συνεταιριστικού νόμου, ο οποίος θα έρθει και θα αντιμετωπίσει το θέμα του ισομορφισμού, διασφαλίζοντας τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές. Και με αυτά σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή.